που ξεκινούν από απόψε και θα συνεχιστούν όλο το 2021. Όπως καταλάβατε, το θέμα μας θα είναι ο εορτασμός των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821. Μια μεγάλη στιγμή για τη μετέπειτα Ελλάδα, αλλά και για όλη την τότε και τώρα Ευρώπη. Είναι μεγάλη χαρά μας γιατί ξεκινάμε από την Τρίπολη. Αυτό μας τιμά ιδιαίτερα, γιατί η Τρίπολη υπέφερε, αγωνίστηκε και τέλος απελευθερώθηκε από τη σκλαβιά. Οδηγός όλων των Ελλήνων στην τουρκοκρατία, ο Θούριος του Ρήγα Φεραίου, τι σοφελεί κι αν ζήσεις κι αν είσαι στη σκλαβιά. Καλιώνε μια ώρα σε ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια, σκλαβιά και φυλακή. Λόγια που θα ρίσκε βγαίνουν από τα στόματα των αρχαίων αγαλμάτων. Ίσιον ως άριστος, αμήνεστε περί πάτρης. Λόγια που συνεχίζουν το υπέροχο κείμενο του Εσχύλου από τους Πέρσες. Ω παιδες Ελλήνων, είτε ελευθερούτε πατρίδε, ελευθερούτε δε παιδας, γυναίκας, θεόντε πατρών έδι, θήκαστε προγόνων, νυν υπέρ πάντων αγώνων. Η απόψινή βραδιά θα είναι ιδιαίτερη, γιατί θα έχουμε στη σκηνή τους υπέροχους λυρικούς καλλιτέχνες Αντώνη Κοροναίο, Ελένη Δάβου. Το λαϊκό ερμηνευτή Γεράσιμο Ανδρεάτο. Στο πιάνο, ο τριπολιτσιώτης, συνθέτης και δεξιοτέχνης Γιώργος Δούσης. Και στο μπουζούκι, ο υπέροχος συνθέτης Δημήτρης Λίβανος. Συμμετέχει η δική σας χοροδία, Ορφέας Τρίπολης. Σε διδασκαλία Χριστίνας Αθανασοπούλου. Διευθύνει ο μαέστρος όλων μας, Παναγής Μπαρμπάτης.
Είχε παντοτινόν πόλεμον με τους Τούρκους και δύο φρούρια ήταν πάντοτε ανυπότακτα. Με είπε, ποια είναι η βασιλική φρουρά του, ποια είναι τα φρούρια. Η φρουρά του βασιλέως μας είναι οι λεγόμενοι κλέφτες. Τα φρούρια, η μάνη και το σούλι και τα βουνά. Έτσι ο Άμελτον δεν ομίλησε πλέον. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την επανάσταση, δεν συλλογιστήκαμε ούτε πως είμεθα, ούτε πως δεν έχουμε άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τα πόλεις, ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε «Πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιταροκάραβα?» Αλλά ως μία βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας και όλοι και ο κλήρος μας και οι προεστοί και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι συμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και κάναμε την επανάσταση. Όλοι! Με το γέρο